Μίλησέ μου η εκπομπή αυτή και έχω εδώ απέναντι τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο, έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, διευθυντή περιεχομένου της Διανέωσης, δημοσιογράφος, συγγραφέα και ό,τι άλλο θέλετε, διότι εδώ θα πω ότι μου είπε μπαίνοντας ότι με δυσκολέψατε, λέει, που μου ζητήσατε να σας δώσω δικά μου τραγούδια σήμερα, δηλαδή δικές μου επιλογές, γιατί επειδή έχω μια μικρή κόρη, ακούμε στο σπίτι μόνο παιδικά, μου είπε πριν. Εδώ και λοιπόν, χρόνια, βλέπω εγώ τώρα τι μου έχει στείλει εδώ και πρέπει να πω η ωραιότερη μουσική επιμέλεια που έχει γίνει. Δηλαδή ο Κρυμπάς πάει, θα χάσει τη δουλειά του. Φοβερά, αυτά θα τα βάλουμε με τη σειρά που τα έχει στείλει ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα κάτι πολύ λέει και ωραία για την εποχή μας και για την ηλικία, βέβαια, αυτό το πράγμα. Λέει θα το κάτι, καταλάβουν αλλά δεν οι ακροατές μας σε λίγο. Δεν θέλω να το κάνεις θέμα. Εντάξει, θα το κάνουν οι ακροατές μόνοι τους. Λοιπόν, Θοδωρή, για πες μου λίγο. Εγώ φώναξα εσένα, μήπως και καταλάβουμε τι έχει συμβεί σε αυτή την ελληνική κοινωνία. Μάλλον θα συμφωνήσουμε ότι δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Εγώ τώρα, ξέρεις, είχα. Δούλευα ως δημοσιογράφος σε έναν οργανισμό που έβγαζε περιοδικά, είχε ραδιοφωνικούς σταθμούς κτλ. Αλλά από την κρίση και μετά άρχισα να παρακολουθώ λίγο περισσότερο τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία, να καταλάβω ποιες είναι οι δυναμικές. Φτιάξαμε και αυτόν τον οργανισμό τη Διανέωσης, που έχει σαν αντικείμενό της, σαν δουλειά της, να κάνει έρευνες για το πού βρίσκεται η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία. Υπέθετε ότι μετά από 10 χρόνια ενασχόληση με αυτό το τομέα θα έχω καταλάβει λίγο καλύτερα. Και σήκωσε τα χέρια ψηλά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά κάθε εκλογικές, σε κάθε εκλογική διαδικασία εδώ από το 12 και μετά. Πέφτουμε από τα σύννεφα όλοι μαζί ξανά και ξανά. Έτσι. Μία με την καταβαράθρωση του παλιού πολιτικού συστήματος, η Νέα Δημοκρατία στο 18%, το Πασόκ στο 4,5%, θυμάστε τότε παλιά. Την εκτόξευση των Ναζί, την είσοδο των Ναζί στη Βουλή. Κάθε φορά αυτά ήταν πράγματα, αυτά ήταν δυναμικές της κοινωνίας που αποτυπώνονταν στην κάλπη και δεν είχαμε πάρει χαμπάρι πριν. Πέφταμε από τα σύννεφα ξανά και ξανά. Και αυτή και επαναλήφθηκε και τώρα την περασμένη Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή. Εδώ όμως επαναλήφθηκε το ότι υπήρξε μια μεγάλη έκπληξη με αυτή την έννοια. Όμως εδώ ήταν σαν μια διόρθωση, δηλαδή σαν η κοινωνία να επέστρεψε σε μια εποχή κανονικότητας, να το πω έτσι, έδωσε στο κόμμα που κυβερνάει ένα ηλικιώδες ποσοστό με μια ηλικιώδη διαφορά από το δεύτερο και σαν να είπε ότι δεν θέλουμε να αλλάξετε τίποτα, προχωρέτε. Έτσι είναι όμως. Το μήνυμα μπορεί κάποιος να το διαβάσει ακριβώς έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Να πούμε ότι και οι δημοσκοπήσεις τα 4 τελευταία χρόνια έδειχναν ότι όντως ο ελληνικός λαός αποτιμά θετικά το έργο της κυβέρνησης αυτής. Το δεν θέλουμε να αλλάξετε τίποτα είναι λίγο υπερβολικό πάντως, έτσι να το πάρω πίσω. Δηλαδή, το είπα πάνω στην κουβέντα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί ίσως δεν πρέπει να το πάρεις πίσω σε αυτή τη φάση. Ναι. Εάν η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές έπαιρνε 36-37%, θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Ναι. Θα ήταν μια κυβέρνηση που είχε ελάχιστη φθορά. Προφανώς. Και μάλιστα με δύο πρόσφατα συμβάντα, πάρα πολύ σοβαρά. Και το σκάνδαλο των υποκλοπών και τα Τέμπη, τα οποία σε υποφυσιολογικές συνθήκες τα είχαν πλήξει. Το ότι όχι απλά δεν πήρε 37-38, δεν διατήρησε καν το εκλογικό της αποτέλεσμα από το 2019, μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης, αλλά αύξησε το ποσοστό, πήρε 150.000 ψήφους παραπάνω, ουσιαστικά μας δίνει αυτό το μήνυμα που λες. Μια επιβράβευση, καλά τα κάνατε. Ανεξαρτήτως όλων των άλλων, συνεχίστε να τα κάνετε έτσι. Μόνο έτσι μπορεί να εκλειφθεί το μήνυμα. Και ταυτόχρονα υπήρξε και ένα παράλληλο μήνυμα προς την αντιπολίτευση. Ναι. Εξίσου το οποίο εκεί ποιο είναι. Νομίζω εκεί το μήνυμα έχει γίνει κατανοητό στους περισσότερους, τουλάχιστον εκτός των στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα, από ό,τι φαίνεται, ότι πρόκειται για ένα κόμμα προσωποκεντρικό, προσωποπαγές, έχει έναν ηγέτη, με τα ίδια συστατικά της κρίσης που είχε στην κρίση. Ο λόγος για τον οποίο πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ και έφτασε μέχρι την εξουσία κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν αρκεί, δεν φτάνει, αυτά τα εργαλεία δεν φτάνουν για την μετά την κρίση εποχή. Ναι. Και αυτό έγινε παταγωδός ορατό. Το πρόβλημα όμως είναι, ωραία, εκ των υστέρων τα λέμε όλα αυτά, τερμηνεύουμε έτσι πάρα πολύ περισπούδαστα, και δεν το είχαν προβλέψει. Γιατί δεν τα είχαμε διαβάσει αυτά γιατί, πριν. Γιατί μπορείς να μου πεις γιατί. Μήπως υπήρχε μερικές φορές ένας φόβος στο να διαβάσεις την πραγματικότητα. Δηλαδή μήπως και εσείς οι αναλυτές, και το λέω και για τους δημοσκόπους κυρίως, όχι για εσένα τόσο πολύ, αλλά οπωσδήποτε συνεργάζεστε και εσείς μαζί τους, την ίδια δουλειά υπό μία ευρία έννοια κάνετε, και την ίδια δουλειά μπορεί να πει κανείς ότι κάνουμε υπό μία έννοια και οι δημοσιογράφοι. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε την κοινή γνώμη και να την εκφράσουμε κιόλας. Μήπως λοιπόν υπήρχε μία φοβία στο να δεχτούμε ότι άλλαξε η εποχή, πάμε αλλού και έχουμε μείνει σε μερικά στερεότυπα παλιά που δεν ισχύουν πια.
και αναλύουμε την πραγματικότητα μέσα από κάποια στερεότυπα που έχουν ξεπεραστεί. Και τα δύο. Ειδικά στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε συνεργαστεί με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Στη διανέωση δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις και τέτοιες έρευνες. Δεν έχει οργανισμό στην υποδομή. Συνεργάζεται με τις γνωστές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και τους μάθαμε τους ανθρώπους. Τους γνωρίσαμε, είδαμε πώς λειτουργούν. Αυτές οι εταιρείες έχουν φτιάξει και μια συλλογική, ένα συλλογικό όργανο, το οποίο είναι πάρα πολύ αυστηρό. Ναι. Επειδή συνειδητοποιούν, πρέπει να το καταλάβουν οι ναι. ακροατές μας. Εάν μια τέτοια εταιρεία εμφανιστεί και κάνει τη δουλειά με υπόγειο τρόπο, με ύπουλο τρόπο, με περίεργο τρόπο, πλήττει το κύρος όλων των υπολείπων. Έτσι έχουν φτιάξει τις δομές για να διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία τους αφενός και την εγκυρότητά τους αφετέρου. Προσέχουν πάρα πολύ σωστά να είναι η μεθοδολογία σωστή, να ακολουθούν όλοι τους κανόνες, να γίνονται όλα σωστά και κάνουν καλή δουλειά σε γενικές γραμμές. Το θέμα είναι ότι... Την τάση την είχαν πιάσει. 6 χρόνια τώρα, βάζω τα 4 γιατί μεσολάβησαν και κάλπες, 6 χρόνια στην ουσία μας δίνουν μια ίδια εικόνα. Mm-hmm. Μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ευρύτατο προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο παίζει από 5 μέχρι 15 μονάδες, ανάλογα την περίοδο, έτσι. Και μας λένε στην ουσία ότι αυτό το πράγμα δεν αλλάζει, ότι mm-hmm. ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων είναι αυτός. Τώρα βέβαια δεν είναι ακριβώς πια καν ο ίδιος ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων, διότι δεν έχουμε δύο μεγάλα κόμματα, εκ των οποίων το ένα είναι πολύ μεγαλύτερο και το δεύτερο είναι αρκετά μικρότερο. Έχουμε 1,5 κόμμα μεγάλο. Ακριβώς. Το μεγάλο έχει διπλάσια δύναμη από το ακριβώς. μικρότερο. Και αυτό δεν το διάβασαν και είναι ανησυχητικό βέβαια, όσα έχουν δηλωθεί εκ των υστέρων, για τους λόγους για τους οποίους έκαναν σταθμίσεις επισταθμίσεων για να βγάλουν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα οδηγούσε σε απειλές κατά τη ζωή τους. Τέτοια πράγματα. Αδιανόητες καταστάσεις. Είναι, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και υποτίθεται ότι στο δικό μας πολιτικό πολιτισμό, εδώ δεν είμαστε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να έχουμε τέτοια. Έχουμε, θα πρέπει να έχουμε καλύτερο. Δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ότι έχουν τέτοια, ό,τι αφορά τη δημοκρατία τους τουλάχιστον. Όσον αφορά τη δημοκρατία τους, είναι σε χειρότερο επίπεδο από εμάς, γι' αυτό το είπα έτσι και λίγο προβοκατόρικα. Αλλά εμείς στη δική μας. Δεν θα πρέπει να το έχουμε στο δικό μας πολιτικό πολιτισμό, ειδικά το 2023. Πέρα από αυτό όμως, οι δημοσκοπήσεις είναι ούτως ή άλλως ένα ατελές εργαλείο. Δεν είναι τέλειο. Στις δημοσκοπήσεις ρωτάμε τον κόσμο για τη γνώμη του, για τις απόψεις του εκείνη τη στιγμή που σηκώνει το τηλέφωνο ή απαντάει σε ένα online ερωτηματολόγιο. Στη διανέωση, ας πούμε, κάναμε μια έρευνα για το τι πιστεύουν οι Έλληνες και τους βάλαμε και μερικές ερωτήσεις για το τι κάνουν στη ζωή τους. 6 στους 10 λένε ότι γυμνάζονται τακτικά. Ποιος το πιστεύει τώρα αυτό το πράγμα, έτσι. Και δεν φαίνεται, πολύ σωστά, γιατί είμαστε νούμερο ένα στην παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη, στις ψηλότερες θέσεις στην παχυσαρκία ανηλίκων και έχουμε και πολύ κακή υγεία. Αλλά και αυτό από μόνο του ως έβριμα, το τι πιστεύει ο άλλος ότι πρέπει να πει στο τηλέφωνο, είναι σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι σαν εργαλείο είναι ατελές. Οι άνθρωποι λένε ψέματα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν καλά τι θα πούνε. Δεν έχουν σκεφτεί καν πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα περί μετανάστευσης. Λένε αυτό που πιστεύουν ότι κυριαρχεί, αυτό που θέλεις να ακούσεις δηλαδή, ή λένε κάτι για να σε ξεγελάσουν. Τι πιστεύεις? Δεν νομίζω ότι λένε κάτι για να σε ξεγελάσουν. Σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι, αλλά είναι τόσο λίγοι σε κάθε έρευνα που οι δημοσκόποι ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουν σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα. Όλα αυτά, το στατιστικό σφάλμα, το 3% που βάζουν, 2%, τα πιάνει. Πιο καθολικό φαινόμενο είναι ότι δεν ξέρουν τι σκέφτονται. Δεν ξέρουμε για όλα τα θέματα τι σκεφτόμαστε. Αν κάποιος μας πάρει τηλέφωνο και μας ρωτήσει, όχι θα ψηφίσουμε, όπου μπορεί κάτι να πούμε και μετά να αλλάξουμε γνώμη, να μην το έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ καλά, να είναι 2 μήνες μακριά οι εκλογές, ή να αλλάξουμε γνώμη ακόμα και πάνω από την κάλπη, ένα όνομα να μας φανεί πιο αστείο, ξέρω εγώ, και να ρίξουμε αυτό. Όλα αυτά υπάρχουν. Όταν βλέπεις επίπεδο πληθυσμού, παίζουν ρόλο. Άρα, έτσι που μου τα λες, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι επειδή είχαμε ένα αποτέλεσμα στις 21 Μαΐου θα έχουμε κάτι ανάλογο στις 25 Ιουνίου. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλη έκπληξη. Δεν ξέρω ποια, τι έκπληξη μπορεί να είναι αυτή. Μπορεί να δούμε να παίρνουν λίγο από την επιβράβευση της κυβέρνησης για να τη φέρουν στα ίσα της, να τη γιώσουν λιγάκι. Ναι. Που θα ήταν και μια όρημη προσέγγιση, θα έλεγε κανείς. Ναι. Δίνουμε ένα μήνυμα στη μία, δίνουμε άλλο μήνυμα στην άλλη κάλπη. Βέβαια, ένα μήνυμα στη μία, ένα μήνυμα στην άλλη. Υπάρχουν και εκλογικοί νόμοι. Αν το μήνυμα αλλάξει πολύ, τότε πιθανώς να μην έχουμε αυτοδυναμία. Άρα να έχουμε μετά τρίτες εκλογές, έτσι όπως πάνε τώρα τα πράγματα. Που δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν θέλουν να παίζουν με αυτά. Δεν ξέρω τι θέλουν. Ναι, λέω. Αυτό λέμε. Δεν ξέρουμε τι θέλουν. Αλλά μπορεί ένα άλλο μήνυμα που θα μπορούσαν να δώσουν είναι
υπεραιτέρω καταβαράθρωση του ΣΥΡΙΖΑ ή η αναστροφή και ένα μεγαλύτερο ποσοστό στο ΣΥΡΙΖΑ να πούνε ότι εντάξει σας ταργουνίσαμε τώρα συνεχίστε κάπως. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Μπορεί να δούμε περισσότερα κόμματα στη Βουλή. Είναι πολύ πιθανό να είναι 7 τα κόμματα της Βουλής, μπορεί να είναι και 8, δεν ξέρει κανείς. Μπορεί να είναι 5. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Αυτό είναι ταυτόχρονα καλό και κακό. Καλό γιατί τα τελευταία 12-14 χρόνια έχουμε μια έντονη εξελικτική διαδικασία που ο ελληνικός λαός έρχεται στην κάλπη και τα τεινάζει στον αέρα τα πράγματα και τα φέρνει και λέει εντάξει, ανακατεύουμε τη σούπα, βρείτε κάτι άλλο. Ξαναανακατεύουμε τη σούπα, βρείτε κάτι άλλο. Ναι. Μέχρι να μας κάτσει. Που αυτό είναι γόνιμο, είναι ωραίο. Άμα το δει κανένας από απόσταση, δηλαδή αν το δούμε σε 20 χρόνια τι γινότανε αυτή τη 12ετία, θα λέγαμε και μπράβο στον ελληνικό λαό. Αλλά ταυτόχρονα το δύσκολο για μας, και όταν λέω για μας εννοώ για σένα, για μένα, για τους ανθρώπους που τα παρακολουθούμε αυτά, τους δημοσιογράφους, τους ερευνητές, είναι ότι επιβεβαιώνεται ότι δεν πιάνουμε τον παλμό. Ναι, κάτι αυτό χάνουμε, κάτι σημαντικό. Κάτι χάνουμε, είναι σίγουρο. Τώρα να δούμε αν θα το βρούμε στην πορεία. Διότι κάπου νομίζω ότι πρέπει να αποκατασταθεί και μια εμπιστοσύνη. Ξέρεις, και στο σύστημα των ερευνών, διότι δεν έχει νόημα αυτή η διαρκής αντιπαράθεση. Υπάρχει μια αντιπαράθεση με του ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια τώρα με τους ερευνητές, η οποία δεν του βγήκε σε καλό του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ειλικρινείς, σε καθόλου καλό δεν του βγήκε, ούτε το 19 ούτε τώρα. Αλλά από την άλλη μεριά έχουν και οι ίδιοι ερευνητές ζημιωθεί από αυτό. Βεβαίως. Έτσι, διότι βλέπουμε ότι δεν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Περίμενε τώρα να ακούσουμε την πρώτη από τις μουσικές επιλογές. Michael Jackson, Billie Jean. Μ' αρέσει που είσαι κλασικός. Πρέπει να μιλάω και για την κάθε επιλογή, να την τελειώσω. Μπορώ. Με δυσκολέψατε πάρα πολύ. Πολύ σωστά. Δεν ακούω μουσική σύγχρονη πολύ, γιατί έχουμε τα παιδιά. Οπότε πήγα να δω. Έτσι που το λες τα παιδιά, λες και ακούνε ρετρό τα παιδιά. Τα παιδιά ακούνε τα παιδικά τους τώρα, τα καινούργια, τα musical, τα τέτοια, αυτά που τους βάζουμε. Και είναι δύσκολες οι αφορμές να ακούσουμε εμείς. Οπότε δεν μπορώ να σας πω και ψαγμένες επιλογές, να φανώ στο κοινό μας ο τύπος που ξέρει κτλ. Οπότε θα σας πάω. Που είσαι όμως. Δεν είμαι σε αυτά. Τουλάχιστον σε αυτά δεν είμαι. Πολλά πράγματα δεν ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρω. Τη μόδα δεν την ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Ποδόσφαιρο δεν ξέρω καλά. Αυτά όμως το πρώτο που θα βάλουμε είναι. Διπλός ο ρόλος. Πρώτον είναι το πρώτος δίσκος ξένης μουσικής που θυμάμαι να άκουγα στο αυτοκίνητο για την Καλαμάτα, στο αυτοκίνητο του θείου μου, ένα μικρό, όπως στην Μέτρο. Ήμουνα δημοτικό, πρώτη δημοτικού, 5 χρονών, 6 χρονών. Αυτό το άλμπουμ του Michael Jackson βγήκε το 81, 81. Το 80 ήμουν 4 χρονών. Ναι. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση και το θυμόμουν για πάντα. Αλλά το σημαντικό που το φέρνει στο σήμερα είναι το πώς αλλάζει η εικόνα που έχουμε για καλλιτέχνες, για ανθρώπους, για δημιουργούς μέσα από τις επιλογές που κάνουν στη ζωή τους. Τον έχουμε κάνει cancel τον Michael Jackson τώρα και σε ποιο επίπεδο. Τον έχουμε κάνει, λες. Μετά από όσα έχουν βγει στην επιφάνεια. Για τη συμπεριφορά του, για τον τρόπο στις ιστορίες με τα παιδάκια, όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, εσύ ήσουν πάντως 4 τότε, εγώ ήμουν 18, πρέπει να σου πω. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Κι όμως είδες τα φαινόμενα πατούν καμιά φορά. Κάποιοι λοιπόν, όντως γυμνάζονται. Πάμε να ακούσουμε τον Michael Jackson. Λοιπόν, Θοδωρής Γεωργακόπουλος εδώ, διανέωσης. Θέλω να μου πεις τώρα ποια είναι η επόμενη έρευνα, ας πούμε, που θα έκανες. Που θα σκεφτώσουν να κάνεις μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θεωρείς ότι πρέπει να ψαχτεί τώρα στην ελληνική κοινή γνώμη. Έχουμε τρομερό προβληματισμό προς τα εργαλεία. Εδώ και 7 χρόνια, αυτό το τι πιστεύουν οι Έλληνες, που ήταν και η πρώτη μου συνεισφορά στη διανέωση ως ιδέα, γιατί ήταν κάτι που πίστευα ότι έλειπε και πριν τη διανέωση και σκεφτόμαστε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει. Κάτι πλέον των ευρωβαρόμετρων, πλέον των μεγάλων διεθνών ερευνών κοινής γνώμης που μετράνε τις αξίες. Κάτι πιο επαναλαμβανόμενο, τοπικό, με πολλές ερωτήσεις, με πλούτο ερωτήσεων που να μπορεί κάποιος να κοιτάξει σε βάθος αυτοί που λένε αυτό, τι άλλο λένε στα άλλα θέματα, αυτοί που έχουν αυτή τη στάση για τη μετανάστευση, τι πιστεύουν για το πολιτικό σύστημα, τι εμπιστοσύνη έχουν στους άλλους, πόσο βιβλία διαβάζουμε. Ναι, κάνει λίγο σαν διασταύρωση στοιχείων για να καταλάβεις πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα χρόνια λοιπόν, τα διδάγματα ήταν πρώτον ότι με πρώτη ανάγνωση δεν παίρνεις τα βαθιά μαθήματα που περιμένεις, παίρνεις τα επιφανειακά, ότι ενώ τα δεδομένα αυτά τα έχουμε διαθέσιμα στο site της διανέωσης
για όποιον ερευνητή, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, φοιτητή, όποιον ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα από τις κοινωνικές επιστήμες, από τις πολιτικές επιστήμες, να μπει να τα ψάξει να τα μαζε... να τα... και να βρει τα ευρήματα που δεν φαίνονται με πρώτη ματιά, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Ίσως δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, ίσως αυτά τα θέματα δεν βγάζουν papers επιστημονικά που να, επειδή μεθοδολογικά ας πούμε, δεν είναι συγκρίσιμα εύκολα με ξένες έρευνες, ναι, κτλ. Ναι, 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 ναι. Οι ερευνητές δεν έχουν μεγάλο κίνητρο να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί ο ρόλος των επιστημών είναι να μιλάνε σε άλλους επιστήμονες, να γράφουν papers, να παίρνουν citations, να τους γνωρίζουν περισσότεροι για να παίρνουν καλύτερη θέση και περισσότερα grants. Αυτή η ελληνική υποδομή λοιπόν έρευνας δεν βοηθάει για να βγάλουμε τα συμπεράσματα μέσα από τα δεδομένα. Οπότε στο τι θα πρέπει να ψάξουμε, θα πρέπει να αναπτύξουμε καινούργια καλύτερα εργαλεία, ώστε ίσως με αυτή η δουλειά να γίνεται πιο αυτοματοποιημένα, πιο εύκολα. Ναι. Να μην χρειάζεται να μπαίνει στην παραδοσιακή επιστημονική διαδικασία, να μπορούν και οι δημοσιογράφοι πιο εύκολα να τα ψάξουν αυτά τα δεδομένα και να βγάλουν κάτι. Το διαδίκτυο είναι ασφαλής τρόπος για να βγάλει κανείς συμπεράσματα για κοινωνικά θέματα. Mm. Θα σου πω ένα ακραίο παράδειγμα για να, έτσι, να κάνω τη συζήτηση λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Αν έμπαινε κανείς στο Twitter όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να είχε διαμορφώσει την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Ο στρατός του Twitter ήταν, πώς να σου πω, ακραία αντικυβερνητικός, με πολύ οξύς χαρακτηρισμούς, και αυτό το πράγμα φαινόταν από κάτω να έχει δύναμη. Και τελικά αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν μια φούσκα. Ακριβώς. Μάλιστα καταδικάστηκε κιόλας στις εκλογές και με συγκεκριμένα πρόσωπα φάνηκε. Προφανώς πρόκειται για φούσκες, οι οποίες μάλιστα αναπτύσσονται και με συγκεκριμένη δύναμη. Ξέρουμε γιατί δεν είναι αξιοπιστευτοί οι χώροι δημόσιου διαλόγου. Αυτές οι εταιρείες, οι οποίες έχουν στην ιδιοκτησία τους και στον έλεγχό τους αυτά τα μέσα, το βασικό πράγμα που θέλουν είναι αυτό που αποκαλούν engagement. Ο χρήστης να περάσει όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα μέσα, να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα, να πατήσει like, να κάνει share, να κάνει σχόλια, ούτως ώστε να δει και περισσότερες διαφημίσεις για να είναι υψηλότερα τα έσοδα. Έχουν διαπιστώσει μέσα στα χρόνια ότι ο πιο ισχυρός, πιο εύκολος, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να κερδίσουν το engagement είναι ο θυμός, το έντονο συνέστημα του θυμού. Οπότε σου σερβίρουν κάθε μέρα πράγματα, αφορμές για να θυμώσεις. Και μένεις μέσα, τσαντίζεσαι με το που ξυπνάς το πρωί, τσαντίζεσαι, σχολιάζεις, απαντάς, κοίτα τι είπε αυτός, και χώνεσαι όλο και πιο βαθιά στην ταυτότητά σου, ταμπουρώνεσαι, περιχαρακώνεσαι μέσα στην ταυτότητα που έχεις φτιάξει. Επιβεβαιώνεις ότι αυτά που ξέρεις εσύ και που λένε οι φίλοι σου και οι γνωστοί σου και οι followers και οι friends είναι τα σωστά. Mm. Το επιβεβαιώνεις ξανά και ξανά κάθε μέρα μέσα από το θυμό και την οργή. Με αποτέλεσμα να μην βγαίνεις από αυτό το χαντάκι και να νομίζεις ότι ο κόσμος είναι αυτό το πράγμα. Και αποκτάς αργά ή γρήγορα μια στρεβλότατη εκτίμηση για το πού είναι η κοινωνία σου, πού είναι ο κόσμος σου. Υπήρχαν άνθρωποι όντως που πίστευαν βαθιά μέσα στην ψυχή τους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει την Κυριακή. Ότι υπάρχει ρεύμα κατά του Μητσοτάκη προσωπικά, ένας κόσμος που είναι έτοιμος να επαναστατήσει. Ναι, ναι. Τα γνωστά hashtag που δεν μπορούμε να τα πούμε καν στον αέρα. Το εντελώς ανάποδο. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι κι αν έπεσαν από τα σύννεφα είναι ειλικρινές. Δεν είναι ότι είναι μια στρατιά, πάμε να πούμε αυτό. Ναι, ναι. Το πίστευαν στα αλήθεια οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είχαν μπει μέσα σε αυτό το χαντάκι, μέσα σε αυτή την περιχαράκωση της ταυτότητάς τους, μέσα στα social media. Γι' αυτό δεν είναι και το θέμα είναι ότι αυτό το χαντάκι για το οποίο μιλάς δεν είναι ένα χαντάκι σκέτο εκεί κάπου και μπαίνεις μέσα ή βγαίνεις ή τέλος πάντων δεν μπορείς να βγεις. Είναι ένα χαντάκι το οποίο επηρεάζει μετά μια άλλη σειρά μέσων. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που θα γράψει ένας κόσμος στο Twitter με άλλη φρασιολογία θα αναδημοσιευτούν σε μια εφημερίδα, mm-hmm. σε ένα μεγάλο site, θα υποθούν στην τηλεόραση, θα φτάσουν να υποθούν στη Βουλή. Άρα αυτή η φούσκα που λες μεγαλώνει. Και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο μπερδεμένο εκεί. Διαχέεται έξω και στην πραγματική κοινωνία πλέον, ναι. Ακριβώς επειδή έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη δύναμη και πολλούς χρήστες. Ναι, αλλά ξέρεις, λέμε ότι τα media, αυτά τα social media και γενικά το ίντερνετ είναι μεγαλύτερη δημοκρατία και είναι και μεγαλύτερη ελευθερία λόγου, όντως. Αλλά μήπως καταντάει να είναι τελικά μεγάλο πρόβλημα για τον τρόπο που ο κόσμος ενημερώνεται, μαθαίνει και αποφασίζει κιόλας. Είναι. Βεβαίως πρέπει να βάλουμε εδώ τον αστερίσκο. Και να μιλήσουμε για το διαχρονικό πρόβλημα των ελληνικών media. Στην Ελλάδα, παραδοσιακά, οι Έλληνες πολίτες δεν είχαν την ενημέρωση, το επίπεδο της ενημέρωσης και της αντικειμενικότητας και της εγκυρότητας που απολάμβαναν άλλες δημοκρατίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
μπορεί πολλές από τις κατατάξεις που εμφανίζεται η Ελλάδα πολύ χαμηλά στην ελευθερία του λόγου και στην ποιότητα της δημοσιογραφίας να είναι κάποιες, να είναι biased, να είναι, μην είναι πολύ αξιόπιστες κτλ. Αλλά δεν διαφωνεί κανένας ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γαλλία είναι πολύ πιο αντικειμενικά και αποτελεσματικά στην ενημέρωση του πολίτη από τα ελληνικά. Πιο ελεύθερα. Πιο ελεύθερα, πιο ανεξάρτητα, θα το έλεγα. Πιο ανεξάρτητα από την εξουσία. Γιατί και εμάς είναι ελεύθερα εδώ. Ναι. Αλλά... κοίταξε, το θέμα της ανεξαρτησίας από την εξουσία είναι ένα μεγάλο θέμα. Το έθετε ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέτουν όλα τα κόμματα, ότι τα media είναι ελεγχόμενα. Mm-hmm. Ξέρουμε και επίσημες προσπάθειες ελέγχου που έχουν γίνει και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και αναμφισβήτητα υπάρχει προσπάθεια ελέγχου των μέσων ενημέρωσης πάντα από τις κυβερνήσεις, αλλά θεωρείς ότι τελικά οι Έλληνες είναι καλά πληροφορημένοι ή όχι καλά πληροφορημένοι? Θα έλεγα ότι, δεν είναι καλά πληροφορημένοι. Και μάλιστα επειδή είναι διαχρονικό το θέμα, επειδή αυτό το πράγμα δεν είναι φαινόμενο τώρα τωρινό, είναι από τη δεκαετία του 80 τουλάχιστον που άρχισαν να αναπτύσσονται περισσότερο η τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά μέσα. Πάντα υπήρχε αυτή η πελατειακή σχέση, ήταν ένας πυλώνας ουσιαστικά του πολιτικού συστήματος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που γαλουχήθηκαν γενιές δημοσιογράφων, όχι με τις αξίες που θα έπρεπε, όχι με την ελευθερία, με τη δυνατότητα να γράψουμε ό,τι θέλουμε, να κάνουμε ρεπορτάζ για όσα θέματα θέλουμε. Πάντα υπήρχε το χαλινάρι, ορατό ή αόρατο, για τα ποια πράγματα μπορούν να βγουν. Και αυτό διάβρωνε και τις ικανότητες και τη διάθεση των γενναιών δημοσιογράφων και τα expectations, το τι περιμένουν οι πολίτες από τη δημοσιογραφία. Γι' αυτό στις έρευνες που ρωτάμε για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η δημοσιογραφία είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ναι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ χαμηλά. Ναι. Ο κόσμος δεν περιμένει να ακούσει την αλήθεια. Mm. Και έχει φτιάξει και ένα φίλτρο για όσα ακούει από τα κανάλια και από τα ραδιόφωνα και από. Βέβαια και αυτό είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Με την έννοια ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τα μέσα ενημέρωσης, αυτά τα λεγόμενα συστημικά, και πάει και εμπιστεύεται, ας πούμε, τα social media κάποιος από αυτόν τον κόσμο. Και στα social media πέφτει, είναι και στο χαντάκι που περιέγραφες πριν. Δηλαδή αυτό είναι ένα διπλό πρόβλημα. Διπλό και πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, βεβαίως υπάρχουν εργαλεία. Άνθρωποι οι οποίοι όμως είναι πιο καταρτισμένοι, πονηρεμένοι και μπορούν να ψάχνουν ενεργητικά, μπορούν να στήσουν άμυνες, να φτιάξουν άμυνες, να μπορούν να καταλαβαίνουν τη σωστή από τη λάθος πληροφορία και να αποκτούν μια καλύτερη εικόνα. Αλλά και πάλι, ακόμα ας πούμε, εγώ πιστεύω, όπως όλοι καθένας και καθεμιά μας, ότι έχω όλες τις καλύτερες άμυνες, καταλαβαίνω που είναι η παραπληροφόρηση, διαβάζω μόνο αυτά που θεωρώ έγκυρα, τεκμηριώνω, διασταυρώνω τις πληροφορίες που μου έρχονται. Δεν είχα προβλέψει τη νίκη, δεν ήξερα ότι υπάρχει. Δεν είχα προβλέψει τη μεγάλη νίκη, εννοείς, τη διαφορά των δύο κομμάτων. Δεν το είχα διαβάσει αυτό στην κοινωνία, παρόλα τα φίλτρα και τις άμυνες. Έτσι, οπότε είναι και μια. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει βαθύτερο πρόβλημα. Δεν έχουμε εργαλεία. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους καταρτισμένο και έτοιμο, δεν έχουν όλα τα εργαλεία για να αποκτήσουν καλή εικόνα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε εργαλεία. Εν τω μεταξύ, ας ακούσουμε ένα μπουμπλέ εδώ, Forever Now. Μπουμπλέ, λοιπόν. Ο μπουμπλέ. Ναι. Αυτός είναι, τον βάζουμε τα Χριστούγεννα και ακούμε τα Χριστουγεννιάτικά του. Γιατί... Καναδός είναι. Νομίζω ότι είναι Καναδός, σωστά, και έχει ένα άλμπουμ που κάθε χρόνο πάει στο νούμερο 1 με τα Χριστουγεννιάτικα. Έχει μια φωνή έτσι πάρα πολύ ζεστή και τελπά. Κάποια φορά το Spotify αποφάσισε να μου σερβίρει αυτό το τραγούδι που νόμιζε ότι ήταν ένα ρομαντικό τραγουδάκι για την σύντροφό του. Ακούγοντας λίγο πιο προσεκτικά τους στίχους του όμως, είχε και μόλις γεννήσει η γυναίκα μου, είχαμε μόλις αποκτήσει το μικρό, το κοριτσάκι, συνειδητοποίησε ότι μιλάει για την κόρη του. Έλα. Και οδηγώντας ανάτριχες. Τέλειο. Ελπίζω να το πάθετε κι εσείς. Μίλησέ μου δεύτερο μέρος, Θοδωρής Γεωργακόπουλος εδώ, διευθυντής περιεχομένου της Διανέωσης, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Θέλω πριν πούμε τα υπόλοιπα να μου πεις λίγο τι έχει συμβεί με σένα και την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να το πεις στους ακροατές μας αυτό, γιατί μου το έχεις πει σε μια κομπή στη τηλεόραση και πραγματικά δεν το πίστευα αυτό. Όταν βγήκαν αυτά τα καινούργια εργαλεία, άρχισα να τα δοκιμάζω, να ψάχνω πράγματα, να τσεκάρω τι γίνεται, πώς λειτουργούν, να μάθω, να καταλάβω. Πάντα έτσι κάνουμε τα καινούργια τεχνολογικά. Σε μία απόπειρα λοιπόν, ρώτησα να μου πει για τον εαυτό μου. Το έβαλα το όνομά μου. Και εμένα μου έβγαλε ότι είμαι δημοσιογράφος, παλέμαχος. Ήμουν παλιά διευθυντής στο Βήμα. Έχω γράψει βιβλία, έχω θητεύσει και στην κυβέρνηση. Ήμουν με τη συντηρητική παράταξη κιόλας, έτσι με έβγαλε. Θεωρούμε και αμφιλεγόμενος. Όπα.
Και είχε και τα ονόματα. Το φτιάχνεις λίγο τώρα, το βελτιώνεις. Είχε και τα ονόματα των. δεν ξέρω αν βελτιώνεται. Είχε τα ονόματα των βιβλίων μου. Διάφορα βιβλία είχα γράψει. Λοιπόν, τίποτα από αυτά προφανώς δεν ισχύει. Τίποτα. Τα βιβλία που είχε τα ονόματα των βιβλίων ήταν ψεύτικα. Δεν υπάρχουν αυτά τα βιβλία. Τα έβγαλε εντελώς. Δεν υπήρχαν καν ως βιβλία. Δεν είναι τα βιβλία ενός άλλου. Δεν είναι ότι πήρε τη βιογραφία κάποιου άλλου και την έβαλε σε μένα. Έφτιαξε μια βιογραφία ενός ατόμου που δεν υπάρχει, εντελώς καινούρια. Και την έγραψε ως κανονικό. Δηλαδή πράγμα. Αυτή δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι φαντασιακή νοημοσύνη. Υπάρχει αυτό το πράγμα που σαν φαινόμενο το αποκαλούν hallucinations. Είναι σε όλα αυτά τα καινούργια εργαλεία. Για κάποιο λόγο, κάποιες φορές αυτά τα συστήματα. Πώς το λένε, hallucinations, παρεστήσεις. Παρεστήσεις, ναι. Παρεστήσεις, έτσι. Παθαίνουν αυτό το πράγμα και γράφουν ψεύτικες πληροφορίες σαν αληθινές. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα εργαλεία δεν μπαίνουν στο ίντερνετ. Έτσι. Ο σκοπός τους είναι, το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να μαντέψουν. Ποιες είναι οι επόμενες λέξεις από την ερώτηση που θα τους βάλεις. Μάλιστα. Έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε τεράστιους όγκους κειμένων. Έχουν μάθει τα ζευγάρια λέξεων που είναι πιο συνήθι, να καταλαβαίνουν αν μια λέξη είναι κοντά σε μια άλλη, τι μπορεί να σημαίνει. Και έτσι σου βγάζουν κάποιες απαντήσεις, οι οποίες με την τόση επεξεργασία που έχουν κάνει και το τόσο training που τους έχει γίνει, να είναι εξαιρετικά πιστευτά. Πολλές φορές είναι και σωστές πληροφορίες. Ναι, βέβαια. Αλλά κάποιες φορές παθαίνουν αυτό το πράγμα, αυτό το κόλλημα και βγάζουν ό,τι να είναι. Να σου πω τώρα, σκέψου δηλαδή τώρα να έχεις από τη μία μεριά στο Twitter να σε βρίζουν. Απ' την άλλη να έχει πάρει hallucination η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή μιλάμε τώρα, δεν γλιτώνεις από πουθενά. Δεν γλιτώνεις από πουθενά. Είχε ενδιαφέρον ότι άλλοι χρήστες, οι αναγνώστες μου, όταν ανέβασα τι μου έβγαλε, έκατσαν και το έψαξαν και σε άλλα εργαλεία, τα οποία έβγαλαν δικά τους hallucinations. Και ένα από τα εργαλεία, ας πούμε, έβγαλε ότι ήμουν τραγουδοποιός. Καλύτερο. Λίγο καλύτερο. Με δίσκο. Θα σου πω γιατί πολύ χειρότερο από μία άποψη. Έλεγε τα ονόματα των δίσκων, τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Πάρα πολύ αγαπητός. Πέθανα το 2019. Εντάξει. Λίγο εδώ το χάλασε. Μου το χάλασε και λίγο. Αλλά όλα αυτά. Εντάξει. Είναι και μία παροδική μετάβαση προς ένα επόμενο στάδιο. Κατά τα άλλα, αυτά τα εργαλεία όντως αξίζει να τα μελετάμε και να τα παρακολουθούμε, γιατί είναι εξαιρετικά, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Αντίθετα με άλλα πράγματα που ακούγονταν τα προηγούμενα χρόνια για τα κρυπτονομίσματα, τα metaverse, τα NFT, το ένα το άλλο, και τελικά δεν έχει γίνει και τίποτα στην πραγματική μας ζωή. Αυτά έχουν ήδη συνέπειες. Προχτές κατέβασα το καινούριο Photoshop, που είναι σε beta version, που είναι, για όσες και όσους δεν ξέρουν, το Photoshop είναι ένα εργαλείο επεξεργασίας εικόνας, το χρησιμοποιούν οι γραφίστες για να διορθώσουν τις φωτογραφίες στις εφημερίδες, στα περιοδικά, για να αλλάξουν πράγματα, να φτιάξουν εικόνες, να φτιάξουν αφίσες, να φτιάξουν τέτοια. Αυτό έχει τη δυνατότητα λοιπόν με τεχνητή νοημοσύνη να του γράφει τι θέλει να κάνει και να σου κάνει αλλαγές σε μια εικόνα χωρίς να χρειάζεται να βάλεις χέρι με πάρα πολύ λεπτομέρεια. Δηλαδή του δίνω μια φωτογραφία, μου λέω βάλε μου μουσί, ας πούμε. Και σου βάζει το καλύτερο μουσί, που βάζει τρεις επιλογές και λες ποιο μουσί σου αρέσει. Εγώ κάποιες φωτογραφίες, ας πούμε, που είμαι κάτι ωραίους ουρανούς, μου τις χάλαγαν τα καλώδια της ΔΕΗ. Βγάλει τα καλώδια της ΔΕΗ και τα βγάζει άψογα. Με μια πρόταση, έτσι. Μπορείς να μπει στην εικόνα να τα βγάλεις με το χεράκι σου. Ο γραφίστας πληρώνεται για αυτές τις δουλειές. Αλλά τώρα το σύστημα βγάλε μου τα καλώδια της ΔΕΗ και τα βγάζει. Μια και λες για καλώδια τώρα, λοιπόν, δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό. Αυτό που έλεγε ο Τσίπρας προεκλογικά για τα καλώδια του Predator. Με καλώδια λειτουργεί το Predator. Γιατί έχω πραγματικά τρελαθεί. Αν και το Predator έχει καλώδιο, εγώ θα πάω δηλαδή. Είναι σημαντικό ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός που έχουμε ως κοινωνία. Είναι σημαντικό. Ότι θα βγάζαν τα καλώδια από το μαξί μου του Predator. Δεν ξέρω βέβαια αν έπιασε αυτό ως μήνυμα. Ωραία ακούγονται τα καλώδια. Καταλαβαίνουμε τι είναι τα καλώδια. Το τι είναι το Predator και το τι έγινε με το Predator αμφιβάλλω αν πολλοί κόσμοι έχει καταλάβει όντως και πόσο επικίνδυνες είναι αυτές τις τεχνολογίες, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται, για να το βγάλω και από την ελληνική πραγματικότητα που είναι ευαίσθητη, από ανελεύθερα καθεστώτα. Έτσι. Από χώρες που έχουν δικτατορίες, όπου οι άνθρωποι πλέον πολύ εύκολα παρακολουθούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους για να τους βάλουν στη φυλακή, για να τους βρουν στοιχεία να τους. Και το είδαμε και στην Τουρκία, ίσως το βλέπουμε και το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Τώρα έχεις βάλει εδώ έναν ωραίο Johnny Cash και θέλω να μου πεις για αυτό το τραγούδι, γιατί και μια και λέγαμε και πριν για παραστησιογόνα και τέτοια. Αυτό το τραγούδι. Θέλω να μου πεις για αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι ενός συγκροτήματος που λέγεται Nine Inch Nails. Ένα rock συγκρότημα που έγραψαν το τραγούδι Nine Inch Nails για τα ναρκωτικά και το πρόβλημα που δημιουργούν τα ναρκωτικά στη ζωή τους και στη ζωή των χρηστών.
Το πήρε και το διασκεύασε ο γνωστός Αμερικανός τροβαδούρος Johnny Cash. Λέγοντάς το όμως πια στη δύση της καριέρας του, σε μεγάλη ηλικία, με τη φωνή έτσι τη βαριά, με το γρέζι της τρίτης ηλικίας, καταπληκτική ερμηνεία, αλλά μέσα από τη δική του τη φωνή το τραγούδι με τους ίδιους στίχους της φυσικής κατάπτωσης από τη χρήση ναρκωτικών γίνεται κάτι άλλο. Γίνεται μία ουσιαστικά ημωγή για τα γερατιά, για το πώς φθήρεται το σώμα και η προσωπικότητα και το άτομο και χάνει την ελπίδα από την φθορά του χρόνου. Με τα ίδια λόγια, με τις ίδιες λέξεις, όταν τα λέει ο Johnny Cash με τον τρόπο που θα ακούσουμε, αποκτά ένα εντελώς καινούριο νόημα. Τέλειο, για πάμε να τα ακούσουμε. Θοδωρή, θέλω να μου πεις λίγο τι έχει γίνει με τους επώνυμους και τις εκλογές. Με τους επώνυμους τους λέω, τους βάζω επώνυμους, αν μπορώ να τους πω και Star System, okay, καλύτερα για να συνεννοηθούμε. Υπήρξε σε αυτές τις εκλογές μία, ας πούμε ρε παιδί μου, άρνηση προς το Star System, που ξεκίνησε από την ίδια την πολιτική τάξη περισσότερο, και μετά κατά κάποιο τρόπο πήγε και προς τα κάτω στους ψηφοφόρους. Θεωρείς ότι είμαστε σε αυτή τη φάση, λίγο απόρριψης του Star System στην πολιτική ή όχι? Εννοείς το Star System των Star πολιτικών ή των Star που ήταν εκτός πολιτικής? Όχι, των Star που ήταν εκτός πολιτικής. Αυτό γιατί των Star των πολιτικών δεν νομίζω ότι μακάρι έχουμε απόρριψη κάθε άλλο. Μακάρι να έχουμε. Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Ναι. Κάποια βαριά ονόματα της πολιτικής που είχαν αναγνωρισιμότητα μεγάλη δεν εξελέγησαν αυτή τη φορά. Ναι. Συμβαίνει κάθε φορά. Λίγο αυτό, ναι. Το άλλο φαινόμενο, αν όντως ισχύει, θα αποτελεί θέμα δείγμα ορίμανσης, γιατί από τις αγαπημένες μου εκλογές, πιο ενδεικτικές του πού βρίσκεται ο κόσμος, ήταν του 19 οι ευρωεκλογές. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που έγιναν με πανελλαδικό ψηφοδέλτιο και με σταυρό. Ναι. Οπότε ο κόσμος από όλη την Ελλάδα έπρεπε να διαλέξει τους υποψηφίους που προτιμά να πάνε στην Ευρωβουλή. Και όντως επαληθεύτηκε. Δεύτερη φορά, είχε ξαναγίνει και το 2014. Το 2014 ήταν πανελλαδικό το. Ναι, ναι, πανελλαδικό πάλι. Ωραία, το διορθώνω. Ναι, δεν έχει σημασία όμως. Ήταν η δεύτερη φορά. Ήταν η δεύτερη φορά. Και μπορώ να σου πω η δεύτερη είναι πιο σημαντική, γιατί η πρώτη δεν την παίρνει και χαμπάρι. Στη δεύτερη είναι ακόμα πιο σημαντικό. Στη δεύτερη, αυτό που με έκανε τρομερή εντύπωση ήταν η καθολική επικράτηση των αναγνωρισμένων, των γνωστών ονομάτων. Εκτός από τους ποδοσφαιριστές, τους ηθοποιούς που τους εκλέξαμε μαζικά, τα γνωστά ονόματα, που δείχνει μια ανοριμότητα, αν μη τι άλλο. Γι' αυτό και ίσως η λίστα είναι ένα προτιμότερο σύστημα, ειδικά για τις ευρωεκλογές. Μήπως μας οδηγήσει όμως το ακριβώς αντίθετο η λίστα? Μήπως τελικά ένας αρχηγός βρίσκει διάφορους προσωπικούς του συμβούλους και τους στέλνει στην Ευρωβουλή? Δεν ξέρω. Και αυτό είναι λιγάκι παρατραβηγμένο. Ίσως ένα μείγμα θα μπορούσε ένα να μείγμα γίνει. Θα ήταν καλό. Ναι. Ή να σπάσουμε τις εκλογικές περιφέρειες με κάποιο τρόπο, ώστε να μην είναι παντού ίδια τα ψηφοδέλτια, ή να υπάρχει ένα μείγμα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι εκείνες ήταν ενδεικτικές ότι ο κόσμος ψηφίζει από αυτά που έχει ακούσει από την τηλεόραση, χωρίς να αξιολογεί πραγματικά το ποιος θα υπηρετήσει τα συμφέροντα της χώρας στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάτι το οποίο το είδαμε μέσα στην τετραετία, την πενταετία να σκάει, έτσι. Είδαμε τα αποτελέσματα, είδαμε ανθρώπους στη φυλακή, είδαμε ανθρώπους τεκμηριωμένα πια εγκληματίες ότι είχαν επιλέγει για να πάνε εκεί πέρα. Ή ανθρώπους άλλους να κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα πλέον. Τώρα, αν όντως τεκμηριώνεται κάτι τέτοιο, είναι δείγμα ορίμανσης. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, γιατί η αναγνωρισιμότητα είναι ένα πράγμα. Επίσης, είναι δείγμα το ότι τόσοι διάσημοι κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο στην Ελλάδα. Το πόσο μικρή πολιτισμική οικονομία είμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Έλληνες διάσημοι ηθοποιοί, οι αθλητές, οι τραγουδιστές, θα έπρεπε να μην έχουν κανένα κίνητρο να κατέβουν στον πολιτικό στίβο και να θέσουν σε κίνδυνο και την υστεροφημία τους και το πόσο αρεστοί είναι στον κόσμο. Το αντικείμενό τους δηλαδή θα έπρεπε να τους γεμίζει και να τους. Και οικονομικά, θα πω και αυτό το. Κοίταξε όμως να δεις. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι δεν τους γεμίζει και οικονομικά. Δηλαδή, τώρα εσύ θεωρείς ότι ας πούμε, κάποιοι πήγαν στην πολιτική μόνο και μόνο για να βρουν άκρη, να έχουν ένα εισόδημα. Λες να το έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, ή δεν αποκλείεται? Όταν κάποιος πηγαίνει στην Ευρωβουλή, έχει ένα καλό εισόδημα. Ναι. Εάν αυτό που θυσιάζει από την καλλιτεχνική του πορεία είναι μικρότερο, τότε έχει κίνητρο να μπει στην πολιτική και να. Ουσιαστικά να εξαργυρώσει τη αναγνωρισιμότητά του. Έχεις δίκιο. Ένας Έλληνας ηθοποιός πρώτης γραμμής δεν θα έπρεπε να έχει αυτό το κίνητρο. Θα έπρεπε οι απολαβές του από τη δουλειά του, η αναγνωρισιμότητά του να
ουσιαστικά να βγάζει χρήματα, να τον ζει ή να την ζει από την κανονική του δραστηριότητα. Ναι, και να μην φτάνει στο σημείο να εξαργυρώσει την δημοσιότητα που έχει μόνο με μια πολιτική θέση. Γι' αυτό το και λόγο... χωρίς να έχει και ιδέα από πολιτική, αυτό είναι το χειρότερο. Φαντάζεται κανένας Αμερικανός, ξέρω εγώ, ή Βρετανούς καλλιτέχνες στο πικ της καριέρας τους ή τέλος πάντων και μετά το πικ της καριέρας τους να πάνε να αμαυρώσουν όλο το goodwill που έχουν στην κοινωνία μπαίνοντας στον πολιτικό στίβο. Ο Τζορτζ Κλούνι θα μπορούσε, ξέρω εγώ. Που ναι, είναι... αλλά ο Τζορτζ Κλούνι έχει πολιτική δραστηριότητα. Ακριβώς. Τέτοιο θα μπορούσε να φανταστεί. Ναι, ο Ρόναλντ Ρέγκαν που ήταν και. Ναι. Ο Ρόναλντ Ρέγκαν ήταν ένα δευτεροκλασάτο. Ήταν δευτεροκλασάτο. Ναι. Μπορεί όντως να μην έχει λύσει το πρόβλημα. Ναι. Αλλά είναι μεμονωμένες εξαιρέσεις ενώ σε εμάς. Δεν είναι Brad Pitt for president, ας πούμε. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Πώς τον λένε, Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ο Μάθιου Μακόναχι έχει δηλώσει ότι μπορεί να ενδιαφέρει να κατέβει στο Τέξας. Ναι. Έχω ακούσει, αλλά και αυτό είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι, είναι εξαίρεση. Ναι. Έχει, το πολιτικό ενδιαφέρον είναι που τον καθοδηγεί. Όχι το να βρει άκρη στη ζωή του. Ακριβώς, γιατί δεν ακριβώς, έχει. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον. Θέλω να ακούσουμε ένα succession τώρα. Λοιπόν. Είναι ένα serial που σε έχει από ό,τι κατάλαβα τρελάνει. Και είναι επειδή την προηγούμενη Κυριακή έπαιξε στην Αμερική το τελευταίο επεισόδιο του τελευταίου κύκλου, το τελευταίο επεισόδιο της σειράς. Τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν το έχω δει ακόμα με τη γυναίκα μου που το παρακολουθούμε και ανυπομονούμε. Προσπαθώντας να γεμίσω τη λίστα που μου είχατε δώσει, έβαλα αυτό προτρέποντας τους ακροατές μας να δούνε τη σειρά. Λέει την ιστορία μιας οικογένειας μεγιστάνων. Είναι ένας πατριάρχης τύπου Ρούπερτ Μέρντοχ στα μίντια και έχει 4 παιδιά και στις 4 σεζόν της σειράς το διακύβευμα είναι ποια θα είναι η διαδοχή κατάσταση. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σκοτεινό, μπαίνει στο βάθος της ανθρώπινης κατάστασης και έχει και μία μουσική στους τίτλους αρχής που μας έχει κάνει να βλέπουμε σε κάθε επεισόδιο ολόκληρους τους τίτλους αρχής, να μην κάνουμε skip ποτέ. Α, για να την ακούσουμε. Το έπλεγα εγώ από την αρχή ότι είσαι ιδανικός για ραδιοφωνική εκπομπή, σε κατάλαβα. Αχ, με το που είδα τη λίστα των τραγουδιών, αλλά είναι ότι το έχεις και. Δηλαδή, πώς να σου πω, το βάζεις στη σωστή βάση το πράγμα. Για πες μου το επόμενο με το οποίο θα κλείσουμε, γιατί να. Θα σε αποχαιρετήσω. Θα σου το ξαναδώσω ραντεβού να πούμε στην ΕΡΤ το βράδυ των εκλογών. Έτσι, θα είμαστε μαζί, σίγουρα. Εκείνο το βράδυ. Θέλω αυτή τη φορά θα είσαι περισσότερο, όχι μόνο πριν τα exit poll. Θα μείνεις και ναι, μετά. Μου έχετε στείλει ότι θέλετε περισσότερη ώρα. Λοιπόν, για πες μου λίγο, έχεις ένα Metallica για το τέλος. Ναι. Έχουν βρεθεί έρευνες ότι η μουσική η οποία σε καθορίζει ως άτομο είναι η μουσική που ακούς στην ηλικία περίπου τον γύρω στα 14, 12 με 14. Οπότε σε εκείνο το χρονικό διάστημα τα κομμάτια τα οποία άκουγα ως νεαρός έφηβος είναι αυτά τα οποία ακόμα και να ακούσω μία νότα, έτσι, κατευθείαν παίζουν όλα από μέσα, μέσα στο μυαλό. Όλοι το παθαίνουμε. Όλες και όλοι το παθαίνουμε αυτό. Αυτό το κομμάτι, επειδή γινόντας στην αρχή που δεν ακούμε πια μουσική και δεν έχουμε αφορμές να ακούμε μουσική, είχα βρει ένα φοβερό βιντεάκι στο YouTube. Με τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει η ομάδα ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου Virginia Tech στο γήπεδο για τους αγώνες εντός έδρας. Όταν μπαίνουν λοιπόν, έχουν ένα ολόκληρο show με πυροτεχνήματα. Και στην κορύφωση του σοου, ακριβώς πριν βγει η ομάδα στο γήπεδο, με 100.000 κόσμο να έχει γεμίσει το στάδιο, αρχίζει να παίζει αυτό το τραγούδι, το οποίο το τραγουδάνε 100.000 άνθρωποι, χτυπώντας τα πόδια τους με στο ρυθμό της μουσικής, καθώς μπαίνει η ομάδα μέσα και παίζουν τα πυροτεχνήματα. Είναι μια φανταστική στιγμή. Μακάρι κάποτε να μπορέσουμε να πάμε στην North Carolina που είναι το Virginia Tech. Δεν καταλαβαίνω αμερικάνικο φούτμπολ, είναι αμερικάνικο φούτμπολ αυτά, αλλά μόνο να δω την εισαγωγή και μετά θα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Με αυτό θα φύγω από τίποτα άλλο για να μπούμε στην ατμόσφαιρα του γηπέδου.